Αποσταλή στην σκηνούσα. Τα σκάφη του ομίλου Ευανάβησο έχουν αρχίσει να έρχονται και να πέφτουν σιγά σιγά. Τώρα πέφτει το σκάφος του Γιώργου του Χαβάη. Η θάλασσα, για να τη δούμε, φαίνεται αρκετά ήσυχη εδώ πέρα. Μέσα στο βάθος βλέπετε σκάφη τα οποία έχουν ήδη πέσει και περιμένουν να μαζευτούμε σιγά σιγά για να ξεκινήσουμε. Γεια σας, γεια σας! Λοιπόν, για να πάρουμε εδώ πέρα τα φαντασματάκια, τα τρία. Εδώ πέρα ο νεαρός, ο οποίος εγκαινιάζει και το καινούριο δόντι. Τι έγινε το δόντι? Πήγε στη θάλασσα μέσα το δόντι. Για να δούμε. Έχουμε δέσει στη σκηνούσα, ή μάλλον προσπαθούσαμε να δέσουμε. Πάρα πολλά τα σκάφη και μικρό λιμάνι. Πιστεύω να τα καταφέρουμε κάποια στιγμή. Εδώ είναι τα γλυκά τα οποία μας μένουν. Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλια της Κινούσα, είναι άλλη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ, στο όμορφο νησί της Κινούσας, μαζί με τον Όμιλο Φουσκωτών Σκαφών Ελλάδος, που είχε αυτή την πρωτοβουλία, τους πλοίους και τα πληρώματα των φουσκωτών σκαφών, που σήμερα ήρθαν, πρόεδρε, με λίγο δύσκολες καιρικές συνθήκες, για να στείλουν ένα μήνυμα. Να στείλουμε ένα μήνυμα σε εκείνους που νομίζουν ότι τα νησιά μας είναι μόνο το καλοκαίρι. Πολλές φορές πιστεύω ότι είναι ομορφότερα το χειμώνα ή την άνοιξη και το φθινόπωρο, από ότι το καλοκαίρι έρχεται όλοι οι επισκέπτες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Φανταστικό λιμανάκι, από παντού κλειστό, κοιτάξτε που είναι, μπαίνεις μέσα βαθιά στον όρμο. Ωραία παραλία, πολύ ωραία παραλία. Ωραίο όμως είναι και το λιβάδι που υπάρχει μπροστά. Ίσως αυτή την εποχή είναι πολύ ωραία, το καλοκαίρι μπορεί να έχει ξεραθεί. Τώρα όμως είναι καταπράσινο. Τελικά, όπως είπα και προηγουμένως, έχει πάρα πολλές παραλίες η Κινούσα. Στο βάθος φαίνεται η Ηρακλιά, η οποία είναι πιο βραχνώτη. Σ' αρέσει? Μ' αρέσει. Για να τον δούμε.
Και μετά και από 6 ρακόμελα είμαι μια χαρά. Τα βλέπω όλα ρόδινα, αγάπη μου γλυκιά. Πάμε, φύγαμε. Περίμενε να σου δώσουμε και κάτι άλλο. Κάνε ένα σου. Κάτι, πιτσίκι. Φανταστική παραλιούλα. Ήρθαν τα παιδιά τώρα και από την από τα Κουφονίσια με το φουσκωτάκι. Εδώ κάναμε ωραίο μπανάκι. Τα κορίτσια παίρνουν τον ήλιο τους. Τον παρά στο βάθος. Η τσαμπίλα. Γεια σου, Λιάννα. Λοιπόν, ήρθε η μέρα της αναχώρησης. Πρόεδρε, πρόεδρε, για πες με τις εντυπώσεις σου, πώς θα πέρασες. Θα πέρασα πολύ θαυμάσια. Είμαι εντυπωσιασμένος από τη φιλοξενία των κατοικών. Μάλιστα. Εδώ ο κύριος έχει βάλει τα χρώματα του πολέμου γιατί θα αρχίσει. Χρώματα παραλλαγής έβαλε. Χρώματα παραλλαγής. Να και ο κύριος Γάμα Γάμα του ομίλου. Κύριε Γάμα Γάμα. Θα σε βόλευε διαφορετικά. Δεν το κατάλαβα. Για λέγε μας τις απόψεις σου. Καταπληκτικά, υπέροχα. Τι θα λέγατε εσείς, θα λέγατε έτσι, θα συμφέρει οι κουφάλες τα σίγμα. Λοιπόν, προχωρούμε σιγά σιγά. Α, εδώ. Νάτος, νάτος, νάτος. Για να πει πώς θα πέρασε. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ πάμε τώρα στον ταμεία μας. Πέρα τον προσέχουμε. Η Μέρη θέλει να δώσει συνέντευξη. Έλα, Μέρη, τι θες να πεις. Λέγε, Μέρη. Λοιπόν, λέει, το ξέρεις γιατί οι σκύλοι όταν συναντιόνται μυρίζονται. Το κάστο δημοτικό. Γιατί είχαν κάποτε κάνει ένα σύλλογο οι σκύλοι και ο ταμείας τους τόσκασε και πήρε όλα τα λεφτά. Γι' αυτό από το μόλις συναντήσουν κάποιον, το μυρίζουν μην τυχόν μπορέσουν να τον τσακώσουν. Εσείς. Πάρα πολύ εκδρομή, με πολύ ωραίο ερχομό, με λίγη περιπέτεια. Εδώ πέρα. Λοιπόν. Μία, θα σου κάνεις μία δήλωση εκεί πέρα, θα μας πεις κανένα. Είναι από τις ωραιότερες εκδρομές που έχουμε κάνει. Ευχαριστώ όλα τα μέλη, τους φίλους που ήμασταν μαζί, γιατί ήταν πραγματικά μια πολύ καλή παρέα και εύχομαι και στο μέλλον να κάνουμε και άλλες τέτοιες και καλύτερες και σαν αποστολές, αλλά και σαν διασκεδές. Ήδη έχουν αρχίσει ορισμένες βάρκες να ξεκινάνε. Να σε καλά και τι ρε Μαρκούλη, για πες μας. Άστο ρε Μαρκούλη, άστο ρε αυτό, ναι. Τον Ισνογκούτ, τον ξέρεις τον Ισνογκούτ. Αυτός είναι.